σηκώνουν άγκυρα τα καραβάκια Θεσσαλονίκης που θα εκτελούν δρομολόγια από το λιμάνι μέχρι τους νέους επιβάτες με ενδιάμεσους σταθμούς, αρχικά το Λευκό Πύργο και την Περαία και στη συνέχεια και την Αγία Τριάδα. Ξεκινάμε και επίσημα τα δρομολόγια μας, σηκώνουμε άγκυρα για έκτη συνεχή χρονιά, δίνοντας τη δυνατότητα τόσο στους συμπολίτες μας όσο και στους ξένους επισκέπτες της πόλης να απολαύσουν πολύ εύκολα και πολύ άνετα και ευχάριστα τη θαλάσσια διαδρομή, η οποία διαρκεί μία ώρα. Και αφού απολαύσουν αυτή τη διαδρομή, να έρθουν να κάνουν το μπάνιο τους στις κοντινές ακτές του Δήμου Θερμαϊκού. Το πρώτο καραβάκι που βγαίνει στο Θερμαϊκό είναι ο Κωνσταντής. Τα δρομολόγια θα ενισχυθούν από τις 10 Μαΐου με τον Άγιο Γεώργιο, ενώ στα τέλη του μήνα δρομολόγια θα ξεκινήσει και ο Ποσειδών. Οι ιδιοκτήτες των σκαφών είναι ικανοποιημένοι από την κίνηση, καθώς πέρσι οι επιβάτες ξεπέρασαν τους 50.000 στα τρία καραβάκια που εκτέλεσαν δρομολόγια μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι περισσότεροι ήταν τουρίστες, όμως τα δρομολόγια εξυπηρετούν και εργαζόμενους που ζουν σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού. Προϊόντος του χρόνου έχουμε παρατηρήσει ότι πολλοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τα καραβάκια μας εξυπηρετώντας την καθημερινότητά τους και όπως είπατε να μεταβούν στο χώρο εργασίας τους. Από εκεί και πέρα όμως, όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά, τα καραβάκια μας λειτουργούν περισσότερο ως τουριστική συγκοινωνία. Τα δρομολόγια ξεκινούν από τις 10 το πρωί, διαρκούν μία ώρα το καθένα και τα καραβάκια έχουν ενισχύσει την τοπική οικονομία και ειδικά τα καταστήματα των παραλιακών περιοχών του Δήμου Θερμαϊκού.